Έλα αγάπη μου κοντά μου, έλα να κλείσουμε τα φώτα, να καλιαστούμε. Έλα αγάπη μου σε θέλω, έλα να κλείσουμε τα μάτια, να ονειρευτούμε. Άσε του κόσμου τη συνήθεια, έλα να ζήσουμε αλήθειες. Πιάσε και τα δυο μου χέρια, μας κοιτάνε και τα αστέρια. Πιάσε και τα δυο μου χέρια, κοιτάνε και τα αστέρια. Και τώρα εσύ εκεί πήγες, ε? Ναι. Πώς πήγες? Εγώ είμαι, όπου πήγα, εγώ ήμουν. Ναι, λέω, πώς πήγες? Ο ίδιος, που χαραντεύω ήμουν. Ρε παιδί μου, αυτή ήταν εκεί. Ναι, πώς θα πήγαινα. Εσύ άρα δεν πήγες? Βέβαια, άρα. Ρωτάμε, αφού εσύ πήγες, δηλαδή, πήγες πώς? Λίγο πριν πάω, λέω δεν πάω και πήγα. Ναι, αλλά άλλο λέμε ότι αφού αυτή δεν είχε πάει. Αυτή είχε πήγει πριν. Εγώ είχα πει κάπου ήταν. Ναι, αυτό κατάλαβες. Δηλαδή, εννοούμε ότι αφού εσύ πήγες που πήγες, κατάλαβες? Ναι, ναι, ναι. Ο πηγεμός πώς έγινε? Πηγεμωμένοντας. Πημεγουμέντου σας. Πημεργωμένοντας μεν, εγώ. Πηγαινομεντούντεσταν. Άμα είσαι αντάλλη και πηγαινοντεντούσταν, τότε θα βλέπαμε και θα πηγαινοντούντασταν. Εμείς πηγαινοντουνάμασταν. Αυτό ακριβώς, δηλαδή, όλα αυτά εννοώ, κατάλαβες, ας πούμε, η πηγεμάρα, ναι, έγινε τίνι τρόπο. Με τα πόδια τρόπο, τι να γίνει. Πόδια... Αφού δεν έχω αυτοκίνητο, τι να κάνω. Και χάθηκε από ένα ταξάκι. Η καφετέρια είναι απέναντι από το σπίτι μου. Και λοιπόν τι έγινε, πούμε, θα πάρει η γυναίκα τη μεζούρα να μετρήσει καφετέρια σπίτι να δει την απόσταση. Δηλαδή και τι πρέπει να κάνω, να πάρω λεωφορείο, να πάω μακριά, να πάρω ταξί να έρθω εκεί που ήμουνα. Αυτά είναι λάθη, κατάλαβες. Διότι, ξέρεις ότι για να πάμε σε μία γυναίκα με τα πόδια αναγκαστικά θα βαδίσουμε. Ευχαριστώ. Και να σου πω και ένα άλλο επιστημονικό. Ναι, ναι. Ό,τι έχουμε εδώ μέσα μας, τα πάντα όλα εδώ, ότι υπάρχει όλα, αυτά στο βάδισμα βγαίνουν έξω. Όλα. Άμε. Και τα βλέπει η γυναίκα, καταλαβαίνει. Άμε, τι. Και φοράγα σκισμένο σόβρακο. Γι' αυτό. Όλη η ψυχολογία είναι πάνω στο βάδισμα βγαίνει. Γι' αυτό εσύ πήγες, αλλά το βάδισμα ήταν το σωστό. Με τα πόδια δεν σου είπα ότι πήγα. Ναι. Όπως πηγαίναν τα πόδια, ήταν το σώμα μου πάνω τους. Και είδα αυτοί ότι ήμουν τα πόδια τους. Εγώ τους. Ναι, αλλά ήταν το πρέπον. Αυτά είναι κληρονομικά. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Πέρα πώς τη λένε. Κέλλη. Ωραία. Υποτεθήστο ότι τώρα εγώ είμαι η Κέλλη. Στα ψέματα. Και στα λέγια να είναι, αφού εσύ η Κέλλη δεν με πειράζει. Για να καταλάβω τώρα να σου πω ακριβώς, πρέπει εσύ, εκεί που ήταν η Κέλλη και είχε πάει, να κάνεις τώρα ότι θα πας, για να πας εδώ που εγώ κάνω, ότι είμαι που έχω πάει η Κέλλη, εδώ πηγαίνοντας, να σου πω πως πήγες. Τι κάνω τώρα, γιατί δεν κράταγα σημείωση. Έχει σημασία το βάδισμα? Δεν έχει σημασία αυτό. Πάω να σου δείξω πώς πήγα. Αχ, άργησε. Κέλλη, ήρθα. Γεια. Τι κάνεις, Κέλλη? Καλά. Πού το ξέρεις ότι έκανε έτσι?
Έχεις κανένα πρόβλημα στη μέση? Όχι. Έχεις πάσει κανένα πόδι? Όχι. Εγώ το ελάττωμα το είδα από τους μπατάριζες. Όχι, αυτό. Πρόσεξε. Για να πάμε με τα πόδια σε μια γυναίκα, πρέπει συνέχεια να σκεφτόμαστε ότι το βασικότερο είναι να πάμε με αέρα. Άμα δεν βυσέ, δεν πάμε, καθόμαστε. Ναι, πρέπει να έχει αέρα στο βάδισμα, πρέπει, κατάλαβες. Πρόσεξε τώρα, ας πούμε τώρα εσύ είσαι Κέλλη. Ναι. Δες, εγώ τώρα θα έρθω με αέρα, να δεις τι εντύπωση κάνει αυτό, είναι άλλο. Ρε Κέλλη, πιάνε ρε Κέλλη, καθάρε, για ρε Κέλλη ήρθα. Σίγουρα δεν έχεις κανένα ελάττωμα. Μέχρι τώρα δεν είχα. Γιατί... Πάω να σου δείξω. Θέλει τον αέρα, ε. Πάω να σου δείξω. Περίμενε. Αυτό τώρα τι ήταν? Αυτό που μου δείξες. Αυτό ήταν ζεμπέκικο στην ευθεία. Έχεις δει ελληνικές ταινίες? Έχω δει ελληνικές ταινίες. Έχεις δει κούρκουλο? Έιν. Πρόσεξε. Θα έχεις παρατηρήσει ότι οι σωστοί σκηνοθέτε αυτό το είδος πρωταγωνιστών, δηλαδή στυλ κούρκουλος, στυλ εγώ, εραστέ, μας παρουσιάζουν σαν να είμαστε καβάλα πάνω σε ένα άτι. Πάνω στο άτι. Α, αυτό που λέει άτι κάτω. Μάλιστα, για να φανεί, το βάζουν στην αργή ταχύτητα στα ξένα αυτό το... I know, slow motion. Μπράβο, το slow motion. Λοιπόν, δες τώρα να κάνω το ίδιο με αέρα. Το κρατάμε τον αέρα. Με λίγο slow motion, τι άλλο μεγαλείο γίνεται. Δες. Ρε Κέλλη, τι γίνεται ρε Κέλλη, καλά ρε, για ρε Κέλλη ήρθα. Μα τι διάολο, φρίσκεις τρως. Εγώ λέω πάντως το ελάττωμα αυτό να το κοιτάξεις, μην το αφήσεις έτσι. Κατάλαβα, θέλει το slow motion με τον αέρα. Πάω να σου το δείξω. Καλά, έφες πολύ πρόβα. Θα πάω και σε ράφτη. Και πρέπει να βάλεις εδώ και λίγο τάλκ εδώ. Λίγο πούδρα. Γιατί? Γιατί μάλλον είσαι συγκαμμένος, επειδή πας έτσι, κατάλαβες. Εγώ πάω έτσι. Χτυπιούνται και τα κογκόβια. Πούδρα, πούδρα. Δεν έχω πούδρα, πούδρα. Δεν πειράζει, βάλα αλεύρι. Μόνο πρόσεχε από το τρίψε, τρίψε. Μην βγουνε τίποτα μελομακάρονα. Άσε που κατά λάθος με τον πλάστη μπορεί να ανοίξουμε και φύλλο για σφαλακόπιτα. Συγγνώμη, φαίνεται άθελά μου στον ακούμπησα και πόνεσες. Ναι, άμα χρειαστούμε τη ροπιτάκια θα σε φωνάξουμε. Κατάλαβα. Μόνο που θα κουραστείς θα τα ανοίγεις ένα-ένα. Δεν μου λες τώρα
Εκεί με την κοπέλα είπατε τίποτα? Κοφάλαλοι είμαστε. Και τι είπατε? Είπαμε για την ανεργία στη χώρα μας, για την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, για την εισρωή του ξένου κεφαλαίου στη χώρα μας, για την κατάρρευση του κομμουνισμού στη χώρα τους. Καφέ πήγατε να πιείτε να κλάψετε? Άστα, αυτά είναι λάθη, άστα. Πες μου άλλο τώρα. Τουλάχιστον μετά από όλα αυτά, την πήγες σε κανένα από αυτά τα μέρη τα ωραία που συχνάζουμε εμείς οι νεολαία? Βαρκάδα. Σε αυτά τα κέντρα είναι τα λα, από τέτοια. Πώς α, εδώ που είναι αυτά τα λα, πώς λέγεται, λαμυρμίγκια, λα, κάπως έτσι. Όχι, είναι λακατσαρίδια, είναι κάπως έτσι. Όχι, λακουνούπια, είναι. Λατζιτζίκια, λα, δεν θυμάμαι. Είναι πώς. Λαμπαρμπούνια. Λαμπαρμπούνια, ε. Όχι. Λαεντόμια είναι, λατή εντόμια δεν θυμάμαι. Λατή. Λαμόγια. Λαμούνια. Σιγά μην είναι λαπούτσια. Ή λαμούνια ή λαμανιαμούνια. Όχι, το βρήκα. Λαΐνια. Α, μπράβο, ναι. Πήγατε. Δεν ξέρω αυτή την καινούργια τη μουσική, τη ράβε που χορεύουν. Και δεν ρωτάγε σε μένα. Είσαι ραβάς. Εγώ είμαι δάσκαλος. Δάσκαλο ραβά μου. Και πρόσεξε τώρα. Ναι. Αυτό δηλαδή, το σωστό το ράβε και αυτά, δεν είναι μόνο χορός. Α. Είναι όλο το θέμα, το στυλ που υπάρχει από το που ξεκινάει πριν πούμε μες στο κέντρο. Ας πούμε τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε. Μάλιστα. Χτύπησα. Κοιτάμε μπροστά με μια διαφορία. Καρφώνοντας το βλέμμα στο άπειρο. Δηλαδή, σαν να βλέπουμε το τίποτα. Λες και είμαστε Πασόκ, ε! Δίπλα στη γυναίκα σημασία διαφορία. Κάτσε μωρή δίπλα διαφορία, τίποτα. Μπαίνουμε μέσα. Μπαίνουμε. Πάμε στο μπαρ. Ποτό. Ποτό. Παίρνουμε το ποτό ούτε που το κοιτάμε, γιατί ό,τι και να είναι, το πιούμε θα πεθάνουμε. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, ο χορός αυτός έχει την εξής ιδιομορφία. Χορεύεται με το μισό σώμα. Από πού ακριβώς? Ναι, χορεύεται από τη μέση και κάτω. Είναι μέσα, καλά. Ναι, χαράβες. Πουνιρέ. Ναι. Το υπόλοιπο σώμα μένει ακίνητο, αδιάφορο όπως το πρόσωπο. Η κίνηση είναι μόνο στα πόδια. Γίνονται. Και εδώ μπορεί να γίνει όλη η φιγούρα. Α, γι' αυτό δεν χύνονται τα ποτά. Κατάλαβες τι γίνεται. Και μπορεί να κάνεις και στροφή. Μπορείς. Όλα αυτά. Να πεθάνω. Ναι, πιες το. Κατάλαβες. Όλη αυτή τη. Και φιγούρες. Η Κέλλη. Σάκη, αυτή είναι που σου λέει. Γιάννη. Αυτή είναι, τρέκα. Γιάννη μου. Το μαντήλι σου. Γιάννη μου, τι φοβερά πράγματα είναι αυτά που κάνεις. Καλά είσαι, μεγάλος. Τι, μικρός είμαι. Έλα να μου δείξεις πώς θα κάνεις αυτά. Σε αρέσανε. Καταπληκτικός είσαι. Καλά, φοβεράς, μιλάμε, έχω πάθει τώρα, ε. Μπράβο, μπράβο, Σάκη, μπράβο, Σάκη. Και πού να βάλεις για αλεύρι. Ναι, τι κάνεις εδώ? Πες τα κανονικά, την αλήθεια, πες τι, πες όλα για μένα, για το μάθημα, κολόνες. Καλά, Μασάκη, δεν μπορώ να καταλάβω. Να μωρέ, ξέρεις, αγάπη μου, να ήρθα εδώ με το φίλο μου, να του κάνω μερικά μαθήματα, να μάθει και αυτό στα κόλπα, να βρει καμιά γκόμενα, γιατί δεν μπορεί, έχει τα αυτιά, τι να κάνω. Ποια αυτιά?